Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Ο κύριος Οικονόμου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, κύριε Οικονόμου? Καλησπέρα, γεια σας. Είστε καλά? Μια χαρά. Γεμάτη μέρα σήμερα. Ναι, ήταν γεμάτη μέρα και για μένα και για τον Πρόεδρο και με τον κύριο Αλεξανδρίδη μαζί. Είχαμε, όπως είπατε και πριν, επαφή με, και, με τα, και με το τμήμα της ΚΑΕ και με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ναι. Εντάξει, με την ΚΑΕ νομίζω ήταν λίγο διαφορετικής υφής η συνάντηση, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει αυτή η ιστορία με το μνημόνιο, για παράδειγμα, όπως το ποδοσφαιρικό τμήμα που ανήκει και φέτος στον ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όχι ότι δεν υπάρχει συνεργασία, εντάξει, 100%. Και δεν ξέρω, έτσι, αν θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή προηγήθηκε χρονικά αυτή η συνάντηση, λίγο με τη συνάντηση με τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Πώς πήγε? Με την ΚΑΕ υπήρχε μια συνέχεια. Των επαφών που είχαμε από πέρσι με μια συνεργασία την οποία έχουμε ξεκινήσει στα θέματα υποδομής του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ όσον αφορά το μπάσκετ. Ναι. Ήδη, ας πούμε, η ΚΑΕ έχει αναλάβει το κομμάτι αυτό, δηλαδή των ακαδημιών, βοηθώντας μας και όσον αφορά τις υποδομές στις εγκαταστάσεις που έχουμε καταβληθεί ΡΑΤΡΙΑ, με χρήματα τα οποία έχει βοηθήσει και τρέχει ήδη ένα έργο εκεί πέρα, ναι, όσον αφορά τη στεγανοποίηση του χώρου. Συζητήσαμε και για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη συνεργασία μας από εδώ και πέρα όσον αφορά τα ποσοστά τα οποία θα πρέπει να πάρει ο ΑΣ από τους αγώνες της ΚΑΕ. Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλή το κλίμα, πολύ καλή έπαθε με τον κύριο... Έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, κύριο Οικονόμου, ο κύριος Λάσκαρης θα βοηθήσει και τον ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ λίγο παραπάνω αν χρειαστεί. Οπωσδήποτε θα βοηθήσει, ήταν φυσικά ο κύριος Νίκος ο Λάσκαρης εκεί, ήταν ο αδερφός του και ο πρόεδρος ο κύριος Αρβανίτης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με την ΚΑΕ. Δηλαδή, ήδη και το τμήμα προχωράει πάρα πολύ καλά, η εταιρεία μάλλον προχωράει πάρα πολύ καλά και αγωνιστικά, αλλά και οικονομικά. Και φυσικά αυτό θα έχει αντίκτυπο προς το καλύτερο για την ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ. Μάλιστα. Ωραία, εκεί νομίζω είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τώρα, είχε πολύ περισσότερο ενδιαφέρον, υποψιάζομαι, η συνάντηση που είχατε με τον κύριο Καρυπίδη για τον υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος, κυρίως για το θέμα που αφορά το μνημόνιο αλλά και κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτή τη συνεργασία. Πήγε καλά από ό,τι πληροφορηθήκαμε στη συνάντηση. Ναι, πάρα πολύ καλά, όπως και οι προηγούμενοι. Μιλήσαμε με τον κύριο Καρυπίδη. Δεν υπάρχει, εκείνο το οποίο μας είναι αρκετά τα θέματα τα οποία βάλαμε στο τραπέζι. Ναι. Το θέμα της συμφωνίας, η οποία θα κληθούμε και οι δύο να υπογράψουμε, ναι, έχει να κάνει με το θέμα του ότι εμείς ήδη έχουμε, μάλλον τα θέματα τα οποία συζητήσαμε χθες, τα έχουμε δώσει ήδη στο νομικό μας τμήμα, και θα τα εξεργαστούμε, θα τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά και θα τα υποβάλουμε στον κύριο Καλυπίδη να τα μελετήσει με την ησυχία του μαζί με τον δικό του νομικό εκπρόσωπο και να πούμε σε μια εκ νέου συνάντηση την άλλη εβδομάδα για να μπορέσουμε να τα οριστικοποιήσουμε. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, έχετε καταλήξει στα ποσοστά που θα λαμβάνει από το ποδοσφαιρικό τμήμα ο ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗς? Στα περσινά πρότυπα θα κινηθούμε ή θα είναι κάτι διαφορετικό? Ναι, ναι, έγινε η δική μας η πρόταση όσον αφορά αυτά που προαναφέρατε, τα περσινά τα πρότυπα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, είναι και άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάληψη της εκαθάρισης, με την ομάδα των νέων της K17. Νομίζω ότι όλα αυτά ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Δηλαδή η συνάντηση έχουν προηγηθεί και άλλες φυσικά με τον κύριο Καρυπίδη, δεν ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκαμε. Ναι. Τα είχαμε αναφέρει και τις άλλες φορές αυτές. Απλώς τώρα τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα για να πάρουν και την τελική τους μορφή. Ναι. Γιατί και ο ίδιος, από ό,τι πληροφορούμαστε, θέλει να την τελειώσει αυτή την ιστορία με το μνημόνιο, γιατί ήδη έχει καθυστερήσει. Θέλει να αισθάνεται και αυτός μια ασφάλεια. Όπως επίσης και ο ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗς από τη δική του πλευρά, να αισθάνεται ασφάλεια. Ναι. Το σχέδιο του κυρίου Καρυπίδη δεν είναι μόνο το σήμερα, είναι και το αύριο. Δηλαδή βλέπει τον Άρη, το μελλοντικό Άρη, της ομάδας η οποία θα δημιουργηθεί του χρόνου σαν ΠΑΕ. Και φυσικά ακόμη περισσότερο τον επόμενο χρόνο που θα νέουμε την επόμενη Super League. Έχει σχέδια στο μυαλό του να ασχοληθεί και με
θέματα εκτός από το αγωνιστικό τμήμα και με θέματα υποδομών του γηπέδου. Ναι. Όλα αυτά τα είδε, με έκανε σαν το ανέφερε τις σκέψεις του. Ναι. Και φυσικά μόνο για το καλό του Άρη όλα αυτά. Αυτά όλα όσον αφορά τον γκαλοπισμό των εγκαταστάσεων στον Κλεάνθης Βικελίδης, του Ρησίου κτλ. Θα τα αναλάβει, θα επιμεληθεί αυτών των έργων, κύριε Οικονόμου, εφόσον πάρει την ΠΑΕ, ή έχει σκοπό να ξεκινήσει από τώρα να κάνει κάποια έργα? Στην πρόθεσή του είναι να βελτιώσει από τώρα τις εγκαταστάσεις ως έναν βαθμό. Φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο πήγε άμεσα αυτή τη στιγμή. Σωστά. Υπάρχει ευτυχώς ο χρόνος για αυτό το κομμάτι, υπάρχει. Να. Αλλά θέλει ο ίδιος να αναλάβει, όταν λέμε να αναλάβει την ομάδα, να μην αναλάβει μόνο το αγωνιστικό το τμήμα, αλλά να αναλάβει εξ ολοκλήρου και ό,τι αφορά την ΠΑΕ. Mm-hmm. Δηλαδή από τώρα σκέφτεται, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Οικονόμου, και, και τους επόμενους μήνες τη σύσταση της νέας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, αν όλα πάνε καλά? Ναι. Ήδη, ας πούμε, πιστεύουμε, και αυτό το μεταφέραμε και εμείς, ότι εφόσον η ομάδα έχει ξεκινήσει καλά και έχουμε μια τελική κατάληξη θετική για όλους μας φέτος, και το κλίμα φυσικά θα είναι προς το καλύτερο υπέρ του. Και νομίζω ότι όλα θα έχουν μπει σε μια σειρά. Άρα λοιπόν δεν βρίσκω και το λόγο που να μην συνεχίσει ο ίδιος επενδυτής και την επόμενη χρονιά. Όλα αυτά έχουν να κάνουν όμως σιγά σιγά. Ένα βήμα, ναι. Έτσι μας είπε και ο ίδιος. Mm-hmm. Και υπομονή θέλει, και φυσικά περιμένει τον κόσμο του Άρη κοντά του. Ναι. Δηλαδή ακριβώς. Οι καλές εμφανίσεις θα φέρουν και τον κόσμο στο γήπεδο. Αυτό περιμένει και ο ίδιος. Προφανώς αντιλαμβάνεται, κύριε Οικονόμου, και ο κύριος Καρεπίδης, ότι όσον αφορά το προβάδισμα που μπορεί να έχει, αυτό μπορεί στην παρούσα φάση και με βάση τους νόμους που διέπουν τη σύσταση μιας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, αυτό το προβάδισμα να είναι μόνο ηθικό ως ένα βαθμό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπισαν και οι περσινοί και θα κληθεί να αντιμετωπίσει και ο ίδιος σε κάποιους μήνες. Ναι, το ξέρει αυτό, το ξέρει φυσικά τι ακριβώς συνέβη πέρσι και τι ακριβώς λέει ο νόμος. Όλα αυτά είναι γνώσεις ο ίδιος και δικηγόρος του. Mm-hmm. Αλλά εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι αυτό που σας είπα πριν. Δηλαδή το κλίμα το οποίο θα έχει δημιουργηθεί εκείνη τη χρονική στιγμή. Ναι. Το οποίο μόνο καλό θα είναι για τον ίδιο και φυσικά όλο τον Άρη. Καλά, δεν το συζητάμε. Σίγουρα θα είχε το κάθε δικαίωμα, εφόσον εξελιχθεί το αγωνιστικό όπως τουλάχιστον εξελίσσεται τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν. Ασφαλώς νομίζω ότι εφόσον κερδίσει τον κόσμο με την παρουσία του, με τις πράξεις του, με τα αποτελέσματα, να έχει ασφαλώς ένα προβάδισμα για να πάρει την ομάδα. Θα αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ναι. Μας είπατε ότι θα αναλάβει προφανώς και την εκαθάρεση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τα έξοδα, γιατί συνεπάγονται κάποια έξοδα. Ναι, απλώς θα ενημερωθεί από τους νομικούς οι οποίοι έχουν φτάσει στην εκαθάριση μετά το σημείο που βρισκόμαστε, και φυσικά και θα αναλάβει και αυτό το κομμάτι. Απλώς την ενημέρωση του χρειάζεται ο άνθρωπος, και να είμαστε έτοιμοι τη χρονική στιγμή που χρειάζεται να είναι το θέμα της εκαθάρισης εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Δηλαδή να μην είναι εμπόδιο η καθάριση, ας πούμε, στη σύσταση της νέας ΠΑΕ. Ναι. Εκεί βέβαια, εντάξει, δεν είστε και ο αρμόδιος για το θέμα της εκαθάρισης. Έχουμε φιλοξενήσει και τον Χρήστο Γρόλιο, μας έχει πει για το έγγραφο που έχει από τον κύριο Παπαλάκη όσον αφορά τη σύσταση της ΠΑΕ. Εκείνο που απασχολεί τον κόσμο, και δεν σας κρύβω ότι απασχολεί και εμάς τους δημοσιογράφους, είναι τι γίνεται με το Ρήσιο, με τον πληστηριασμό του νέου Ρησίου. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα, έτσι δεν είναι? Εκεί ακριβώς όπως το είπατε, δεν είμαι και εγώ αρμόδιος να σας απαντήσω. Πιστεύω ότι είναι θέμα καθαρά του κυρίου Γρόλιου και του νομικού μας. Θεωρώ, από ό,τι μας έχει πει ο κ. Γρόλιος, ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Τώρα πώς θα το δρομολογήσει, μάλλον είναι δικό του θέμα, καθαρά νομικό. Ναι, εντάξει, αυτό θα μας το λύσουν, αυτή την απορία θα μας τη λύσουν οι νομικοί τις επόμενες μέρες, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας αυτό το θέμα του πληστηριασμού του νέου Ρησίου και γενικότερα της εκαθάρισης. Χθες φιλοξενούσαμε τον κύριο Δημήτρη Σίτσα εδώ και μας ξέφραζε ένα προβληματισμό για την ομάδα K17, κύριε Οικονόμου. Ναι, το θίξαμε και αυτό το θέμα. Το ξέρει βέβαια, το είχαμε μιλήσει και την άλλη φορά. Ήδη έχουν δοθεί κάποια χρήματα για τη συγκεκριμένη ομάδα την ώρα που μιλάμε. Την Πέμπτη θα ξέρουμε οριστικά, και πιστεύω ότι και αυτό το κομμάτι θα ανήκει στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Mm-hmm. Σήμερα που μιλάμε τώρα, το τμήμα έχει ξεκινήσει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Mm-hmm. Η μικρή γεννημένη το 99 και 2000. Mm-hmm. Και ο ίδιος έχει ως ένα βαθμό ένα μικρό ποσό χρημάτων δώσει στο τμήμα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα το αναλάβει εξ ολοκλήρου.
Έχετε συζητήσατε ενδεχομένως, γιατί και αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, είναι ένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια και όσον αφορά το εμπορικό, δηλαδή αν σκέφτεται σε συνεργασία με τον Εραστέχνη στην παρούσα φάση να ανοίξει κάποια μπουτίκ, να αξιοποιήσει κάποιον από τους χώρους, όπως ξέρουμε υπάρχει επίσχυση εργασίας εδώ και πολύ καιρό στην Άρης Εμπορική, αν το θέσατε επιτάπητος και αυτό το θέμα ή όχι. Αυτό το θέμα φυσικά και τον ενδιαφέρει. Σας είπα και πιο πριν ότι τον ενδιαφέρουν όχι μόνο το εσωτερικά κατά τις κερκίδες, αλλά και το εμπορικό κομμάτι. Έχει να κάνει φυσικά με το συμβόλαιο το οποίο είμαστε δεσμευμένοι ακόμη με την Άρης Εμπορική. Κοιτάμε πώς θα ξεμπλοκαριστούμε από αυτό. Περιμένουμε κάποια καλή συνέχεια, το οποίο έχει να κάνει και με, με τις εξελίξεις στις πολιτικές. Και με, και με τις τραπεζικές, μάλλον με τα capital controls. Νομίζω ότι θα έχουμε μια αρχική κατάληξη για να μπορέσουμε να το τελειώσουμε και αυτό το θέμα και επιτέλους να εκμεταλλευτεί και ο ΑΣΥ για λογαριασμό του χώρου κατά το κλαδί και δίδυ. Σωστά. Άρα, συνοψίζοντας και ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, τις υπογραφές του μνημονίου, πότε να τις περιμένουμε, από εβδομάδα, με το καλό? Ναι, την άλλη εβδομάδα πιστεύω ότι θα έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα. Ωραία. Την άλλη εβδομάδα. Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Οικονόμου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.